Ο τερματοφύλακας έκανε και το δημοσιογράφο ρωτώντας σχετικά τον Γιώργο Τζαβέλα. Από την πρώτη μέρα που ερχόμαστε στην Εθνική και υπάρχει καλό κλίμα και δεν έχουμε αυτό το που λένε παλιοί, καινούργοι, μικροί, μεγάλοι κλπ. Και νιώσουμε άνετα μέσα στο σύνολο, μπορούμε και εμείς να αποδώσουμε τα μέγιστα. Πότε είναι αυτό το μυστικό, πιστεύεις, σε όλη την επιτυχία? Σημαντικό πολύ. Ωραία, πάμε για προπόνηση. Πάμε, φύγαμε. Προπόνηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και σε αυτή πήρε μέρος και ο Βασίλης Τωροσίτης που τίθεται στη διάθεση του Σάντος για τον αγώνα με τους Πολώνους. Πιστεύω θα βρεθούμε όλοι σε καλή μας μέρα, το παιχνίδι της Παρασκευής. Θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι Πολωνοί περιμένουν με αγωνία την έναρξη του γύρου. Στην προπόνησή τους βρέθηκαν φίλαθλοι της Εθνικής για να τους δώσουν κουράγιο και δύναμη. We will beat your country, Greece. 2-1 for Poland. Ορατός πάντως είναι ο κίνδυνος για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς 6.000 εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο project απειλούν να μπλοκάρουν την έναρξη αν δεν τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα, κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρακτική πάντως συνηθισμένη πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση σε όλο τον κόσμο. Εχθές έφτασε στη Βαρσοβία και η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας, τρίτη κατά σειρά αντιπαλός μας στον όμιλο, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το φόβο διαδηλώσεων. Ο Άντβοκατ επέστρεψε την προσοχή στον πρώτο αγώνα με τη Τσεχία την Παρασκευή. For us it is now important that we concentrate and get all the information in about Czechia. Στο Βρότσλαβ πήγε και η Τσεχία χρησιμοποιώντας τρένο, αφού η πόλη βρίσκεται κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Ο Μπιλίκεδε ικανοποιημένος στον αρχηγό Τόμας Ροζίσκι να προπονείται κανονικά μετά τον τραυματισμό του και να θέτει υποψηφιότητα για να είναι στην ενδεκάδα του αγώνα με τη Ρωσία.